να αφήσουμε το πελάτη, το συνεργάτη να κάνει πειράματα, πρέπει κάποιο περίοδο να τον οδηγήσουμε. Δεν έχουμε ίντερνετ. Και κάνουμε κάποιε μετρήσει μα. Δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε σε κάποιο φάκελο. Και αργότερα να συμμετάσχουμε. Δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε. Κρίσο. Χρειάζεται να κάνετε screenshot, να το βάζετε στο φάκελο και να το έχετε. Screenshot να κάνετε τρίπον τρίπον. Στι συσκευέ που δεν δέχεται, έχω Android 4,4. Και δεν δέχεται να πει το πρόβλημα. Για να μην το κάνω, για να μην το κάνω, για να μην το κάνω. Μπορώ να το κατεβάσω στο PC. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν δέχεται. Είναι 4,4 και δεν το δέχεται. Τώρα, θα το δω. Το πρόγραμμα που είναι για PC. Για Windows 8, 8,1. Είναι το ίδιο. Στα ρώσικα. Είναι το ίδιο. Μοναδικό θέμα είναι ότι είναι στα ρώσικα και πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Chrome μεταφραστή. Το Chrome. Το μεταφράζει. Εντάξει. Мы остановились на электронной почте. Если вы получаете данные от своих клиентов, то вы можете таким образом более эффективно, а точнее консультировать своих клиентов, чтобы они эффективно использовали приборы наши. Обоздипоте, отан, синергатесис и пелатесис, та эпон рогус, де пребина дуспатинете, пребина крисимописете автоти динатотита на сасфирну, а по телезмата тус ме то имейл, και με συμβουλές σας και πρακτική να τους μάθετε να διαβάζουν τα αποτελέσματα τους. Если клиент будет эффективно использовать нашу технологию Digita... Αν πελάτης και πελάτης, όχι συνεργάτης, θα μετράει 5, 6, 10 φορές κατάσταση της υγείας του και θα χρησιμοποιήσει ένα από τις συσκευές, θα δείτε ότι αυτό θα γίνει πολιτή σας. Γιατί όλα έχουν σχέση όταν βλέπουμε αμέσως αποτελέσματα. Τους ваш клиент пользуется Дерофосом. Дерофос θα τους δώσει δυνατότητα άμεσα να βλέπει αποτελέσματα. Его данные. Смотрите, звоните. Используйте такой-то вот программу. Он использует. Εσείς με συμβουλές σας απλά να λέτε ποιο πρόγραμμα ή ποιο κόμπλεξ πρέπει να χρησιμοποιεί, να ισχύει, να υπάρχει, να είσαστε σίγουροι ότι αυτός πήρε αποτελέσμα. Это понятно? Το καταλαβαίνετε? Кто таким образом поступает? Ποιος έτσι προσπαθεί να οδηγεί τους πελάτες? Есть, да? Два человека. Три человека. Итак, мы с вами остановились на том, что вы заполнили данные на клиента. Дальше. Дальше мы подключаем, берем левую руку. Тот анти и валате стихия 100 план 100 таблетсас. Вазете то аристеро хери. Обязательно подтираем салфеткой влажной. Обоздипоте преби на вреце то то хери ме вредмено панаки. Водяной. Омос ме панаки ме неро. Охи ме арома. Куте алкол. Куте алкол. Водяной. Ме панаки ме неро. Протираем также электроды. Преби на врексете. Охи на врексете. Лиго на врексете. Και ελεκτρόδες. Определяем точку. Πρέπει να βρείτε το σημείο. Το σημείο πρέπει να μας το δείξει από κοντά, νομίζω, γιατί όλοι διαρωτούμαστε ποιο είναι το σωστό σημείο. Αφού έτσι. Διπλώνεστε εδώ. Όταν θα βάζετε έτσι το χέρι, εδώ γίνεται μια τρυπούλα. Ямка получается такая, на левой руке. Трипула. Ямка.
Чувствуете, да? Εσείς νιώθετε την τρυπούλα. И дальше электрон. То электроды, но как это тривулла. И тривулла пребы на би то актив электроды. Симени авто, ку ине като або лампаки. Оки то дектеро. Активным электродом на точку МЦ7. Значит, перед... Да. Обязательно должны быть сняты часы. Украшения. И сняты все активные... Και από το όλο σώμα πρέπει να βγάζετε όλα, όχι όλα τα πράγματα που δουλεύουν. Σημαίνει, αν δουλεύει η MP3, αν δουλεύει η συσκευή μας, αν δουλεύει πάνω στο σώμα, κάτι δουλεύει. Πρέπει να το βγάζεις. Теперь еще раз поднимите, кто делал уже на Рофосе тесты. Поднимите руки, кто делал на Рофосе тест. Ποιος έκανε тест στο Рофос ακόμα μια φορά, το κύριο στον αυτό σας, στον αυτό σας. Теперь к вам вопрос, раз вы внимательно читали руководство. Какие есть противопоказания? Есть παρενέργειες υπάρχουν στο Рофос. Αν διαβάσετε... Πώς? Αντεδείξεις. Ποιες αντεδείξεις? Какие противопоказания? Αν υπάρχει Есть противопоказания? Υπάρχουν. Беременные нельзя. Пять, правильно, беременные нельзя. Υπάρχουν, όπως και στο ΛΥΤΡΟ. Мы не делаем, не то что нельзя, мы не делаем тесты. Εμείς δεν κάνουμε тест. Беременных женщин. Όταν είναι πρώτες τρεις μήνες εγκυμοσύνης. Кардиостимулятор. Όταν έχουμε... Риматодонт. Имплантант. Онкология. Мы не делаем. Тест. Онкологика, και με επιλεψία. Δεν πρέπει να τα κάνουμε σαφώ. Λόγω που δεν θα δείξει σαφείς αποτελέσματα. Δεν είναι ότι θα τους γράψει. Вы можете это делать. Борите на то карте. Это не запрещается. Это не обогоревается. Я говорю, кому не рекомендуется делать, Алла, из-за некорректных данных. Лого у дента дикси, аксиописта потелезмата. То идио метин эгимосини дэн ине эпикиндино я то педи, Алла, дента дикси, соста апотелезмата из митерас. Поэтому перед тем, как начать делать, обязательно спросите. Я то, прим на каждый тест, препи на эхете я то пелатис, а в тест васике сгнос. И пахите перимтоси о пелатис, на мичери посеки картину, и на то каждый тест. Дэнне лэме я стадио картину, пэдри, я диапистомену. Για σοβαρό κάτι, πώς να σας πω, για ίδιο. Στάδιο σοβαρό. Όταν έχει χρειαστεί ο οργανισμός από διαπιστωμένη κατάσταση. Αν υπάρχει κάποια αρχή, αρχικά στάδιο, θα δείξει ότι όργανο κάποιο δεν δουλεύει και θα τον στέλνουμε στο γιατρό. Να μάθει ότι έχει κάτι. Πρέπει να κάνει. Αλλά αν ήδη ο οργανισμός είναι με τους καρκινόμους, όπως ήδη μπορεί να κάνει μη σαφείς αποτελέσματα. Και τώρα το πιο σημαντικό. Вот этот инструмент для здоровых людей. Ότι αυτό το εργαλείο είναι για υγιείς άνθρωπους. Поверьте, их больше,
Чим больні? На пистевете, оті і лісантропус, іме полі перісотерус, або тус і вони теж хотят наблюдаться. Антропус, перун на ксеру, і оставаться здоровим. І діас еку, я на діатирин, діатирун афіті катастас. Сегодня у вас есть прекрасная возможность пойти здоровым людям и дать им возможность оставаться такими на долгие годы. Сахнете аростос то перивалонтос, я на тус диксете апотелезмата постулевон сискевезмас. Так, мы, значит, поставили уже, да? Итак, мы поставили. Όταν ειδιβάλαμε το ρντερόπ στο χέρι μας, χωρίς κοσμήματα και χρολόγια. Και νοσημάμε την κνόπεξη start. Ήσχε τότε αμέσως μη βάζετε το start. Τρεις φορές ας να ανοσβήσει το λαμπάκι, να πιάσει το σημείο. Όχι αμέσως. Αυτό είναι λίγα δευτερόλεπτα να περιμένετε. Αν αναβοσβήνει το πράσινο λαμπάκι, σημαίνει ότι βρήκε το σημείο MC7. Και μετά βάζετε το start. Или на планшете. И στο tablet. Или здесь, или на планшете. Αγνή έτσι κι αλλιώς αναβοσβήνει το λαμπάκι όταν το ενώσουμε. Όχι έτσι κι αλλιώς. Όταν βρίσκει αυτό. Αυτό το παστά είναι πράγμα. Είστε το που показывает αντε зеленое πνότροπικά. Сейчас скажу. Здесь электроды очень широкие. Электродες επίτηδες είναι πολύ μεγάλες όταν βλέπετε. Поэтому даже если вы чуть-чуть ошибетесь... Εάν δεν θα βάλετε εντελώς ακριβώς σωστά, λιγάκι παρακάτω παραπάνω, ηλεκτρόδιο θα το πιάσει. Είναι μεγάλα. Πίσω, μεγάλα, μεγάλος κύκλος. Поверьте, когда вы сделаете более 100 тестов, видите, вы легко эту точку будете находить. Пану апо 100 тест, а мэсо сабазете 100 семью. Вы даже можете ее с закрытыми глазами. Теперь смотрите, обратите внимание, значит, двигается, видите, да? Вперед. Или назад, видите? Это в зависимости, какая толщина руки. Αλλάζουμε ανεξάρτητα από το πάχος του χεριού. Если рука широкая, значит вот так делаете. Вот так. Если узкая, значит уменьшаете. Αν είναι μικρό χέρι, πρέπει να μικραίνουμε το ποδαράκι αυτό το πίσω. Так, дальше, значит, включаем. И 3 минуты. 3 минуты. 3 λεπτά που κάνουμε μέτρηση. За эти 3 минуты что должно быть? Τι πρέπει να κάνουμε μέσα σε 3 λεπτά. Relax. Απόλυτη χαλάρωση. Relax. Απόλυτη χαλάρωση. Δεν χρειάζεται να κουνιόμαστε το χέρι. Δεν συμβουλεύουμε να μιλήσετε. 3 минуты спокойно. Δεν συμβουλεύουμε να μιλήσετε απλά τα 3 λεπτά. Απόλυτη χαλάρωση για 3 λεπτά. Και σημασία έχει όλο το χέρι από εδώ να είναι ξαπλωμένο, όπως το πιωσόμενο. Αμέσως βγαίνουν αποτελέσματα. Сначала снимается вот это, снимается измеренный прибор. Βγάζετε από το χέρι τη συσκευή και μετά βάζετε ok να δείτε αποτελέσματα. А потом уже открываете ροφογράμμα. Смотрите ροφογράμμα. Βλέπετε το ροφογράμμα. И в зависимости от показателей. Και εξαρτάται από αποτελέσματα. Рекомендуете прибор? Симбулевете программата. В зависимости от показателей.
Πρέπει να πρώτα να δείτε αποτελέσματα. Включаете прибор, даете человеку, он с ним сидит и делаете повторный замер. Εσείς διαλέγετε το πρόγραμμα, βάζετε το ρίτμι στο άνθρωπο, να περνάει πρόγραμμα και κάνετε δεντεμέτρηση του άνθρωπου. Повторный замер делается не ранее 20 минут. Δεν μπορεί να γίνει πιο νωρίς από 20 λεπτά μετά την πρώτη μέτρηση. Σημαίνει, αν θα χρησιμοποιείτε μικρό πρόγραμμα, πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον 20 λεπτά να κάνετε δεύτερη μέτρηση. Και αμέσως βγαίνουν τα δεύτερα αποτελέσματα. Ну и потом сравниваем, да? Что, какие произошли изменения? Я сейчас вам рассказал, как делается с точки зрения пользователя. И мы сегодня дальше глубоко не будем уходить с точки зрения пользователя. Αυτό είναι τα βασικά πράγματα που ο καθένας πρέπει απλά να το ξέρει. Мы сегодня больше с вами займемся с точки зрения продвижения. Και τώρα πρέπει να σκεφτόμαστε πώς να προωθήσουμε τα συσκευές μας, σημαίνει τι προγράμματα να συμβουλέψουμε για να υπάρχει αποτέλεσμα. Поэтому рекомендую каждому, как с точки зрения пользователя, каждый день, каждый день, каждый день делать замеры. Εγώ σας συμβουλεύω. Εσείς να πάρετε εμπειρία και να κάνετε πολλά τεστ για τον αυτό σας. Πρώτα απ' όλα για τον αυτό σας. Тогда будет уже легче работать с клиентом. Και θα έχετε και δική σας εμπειρία πώς αλλάζουν μέσα στη μέρα, μέσα στις συνθήκες που ζείτε, πώς αλλάζουν αποτελέσματα. Хорошо, тогда сейчас переходим с точки зрения продвижения. Разберем επιληψία. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα όπως μας έχει πει με τους καρκινοπαθείς, δηλαδή μπορεί να δείξει. Ναι, δεν θα κάνεις μια στον άνθρωπο, απλά δεν θα δείξει σαφές. Σωστό. Την ώρα όμως που είναι σε επιληψία, εννοείς. Όχι, όχι, όχι. Γενικά η επιληπτική. Ναι. Όχι, να πεις επιληψία. Να πεις επιληψία, τι κάνεις αυτό. Ναι, αλλά μου κάνει εντύπωση γιατί δεν μπορεί να δείξει. Ναι. Υπερδιφάρμακα. Ai perno una farmaca epileptica è giusta. Тогда мне вопрос к вам. Я в той хороте сейчас. Зачем Рох служил? Как предприниматель?
Για ποιο λόγο σας χρειάζεται το ροκ, σας, όχι για την υγεία σας και μετά, για το δίκτυό σας, για ποιο λόγο το χρειάζεται. Gold master. Για να μπορούμε πιο εύκολα να προωθήσουμε το energy και το ρύθμι. Στο παλιέκτσι, показать результаты ρύθμα ή energy. Отлично, да. Таким образом увеличивается КПД, коэффициент полезного действия, или как называется. Статистика закрытия сделок. Με τέτοιο τρόπο, χρησιμοποιώντας the ROFUS, θα έχετε απλά περισσότερους αποφασισμένους για την αγορά. Όχι μόνο να ακούσουν, αλλά να αποφασίσουν για την αγορά. Второе. Дефтер. У вас изменяется отношение уже к клиенту. Если раньше, допустим, мы что делали? Мы клиента приглашали к врачу. Эсис алазете ке тин то система тис дуляс. Лого, ку мекри тора ихате диспистия метакси тон пелатон ке ο καθένας σας έλεγε κάποιες πάθησεις και εσείς πρώτα στείλατε το άνθρωπο στο γιατρό. Και εμείς ήμασταν σαν μεσολαβείς της επαφής του πελάτη με το γιατρό. Чаще всего так и происходило. Я не знаю, как у вас, но в России таким образом. Αυτό δεν ήταν στη Κύπρο, έτσι ήταν στη Ρωσία. У нас были врачи. Είχαμε γιατρούς πολλούς, εκπαιδευμένους, δικτυωτές. Να φαίνε τι έχει ο πελάτης, τι πάθηση, τι προβλήματα και έστελνε στο γιατρό. Теперь же вам не надо этого делать на первой встрече. Τώρα στην πρώτη συνάντηση δεν χρειάζεται αμέσως να φοβήσετε το πελάτη ότι πρέπει να πάει στο γιατρό. Вы становитесь участником, Эсис, а не посредником. Мессажерс, гинесте симетохес стин, симетохи стин агорополис. И вы сразу же можете показать, как работают наши приборы. А месос борите прото апола на петаксете эксо ти диспистия, ке на диксете апотелезмата оти тис та συσκευές μας δουλεύουν. То есть вы можете сразу таким образом сами сделку закрывать, а не через доктора. Και θα έχετε αμέσως αποφασισμένους για την αγορά, μη περιμένοντας πότε να κλείσει ραντεβού με το γιατρό, τι αποτέλεσμα θα πει ο γιατρός. А вот далее, при сопровождении клиента, вы, конечно, και βέβαια χρησιμοποιούμε τους γιατρούς μας. Αλλά πότε, όταν θα δείτε αποτελέσματα ότι δεν είναι σωστά, ότι δεν είναι μια φορά ότι πάει κάτι άσχημα και βέβαια τότε εσείς στέλνετε στο γιατρό πρόβλημα που προλαβαίνουμε. Постоянно, так, постоянно пренебрегать. Смотрите, через статистику, которую вы сами делаете, себе, клиентам, у вас укрепляется вера. Όμως, θέλω να σας πω ότι σε εσάς μεγαλώνει πίστη στην αποτέλεσμα των συσκευών μας. Γιατί καθημερινά μετράτε τους καινούριους πελάτες με καινούρια, με εντελώς διαφορετικές ηλικίες, με διαφορετικό επίπεδο υγείας και βλέπετε κάθε φορά ότι υπάρχει αποτέλεσμα. Αυτό και υποσυνειδητά μεγαλώνει μέσα σας και πίστη στο αποτέλεσμα των συσκευών. Потому что вы всегда можете видеть, как работают двигатели технологии и самое главное, как они эффективно работают. Γιατί καθημερινά βλέπετε αυτά τα. Thank you.
сейчас мы сделаем с вами перерыв. Θα κάνουμε τώρα διάλειμμα 5 λεπτών, 5 λεπτών να πείτε νεράκι. Пока не